Η Χριστιάνα Κοχλατζή συνάντησε τον Λάκη Γαβαλά σε μία συνέντευξη με πολλές αποκαλύψεις. Είμαστε εδώ στο νέο μαγαζί του Νίκου Βέρτη, το Botox. Εσύ να πούμε στον κόσμο που ίσως δεν το γνωρίζει και θα δει για πρώτη φορά έτσι τα πολύ ωραία πλάνα, ότι έχεις την καλλιτεχνική επιμέλεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων, είτε λέγεται φαγητό, το οποίο είναι εξαιρετικό πραγματικά, με περγαμινές ο σεφ, πάρα πολύ γνωστός. Τα έχουμε και εδώ στο τραπέζι. Ναι, και ο τρόπος διασκέδασης είναι τέτοιος, ώστε εμένα να με κάνει να βαριέμαι. Είμαι εδώ ένα μήνα και δεν έχω βαρεθεί ούτε μία στιγμή. Για μένα τον σπαστικό άνθρωπο της τελειότητας, και θα πει αυτό, θα πει πάρα πολλά. Πώς ήρθε σε επαφή με τον Νίκο Βέρτη, σας συνδέει μία φιλία και έτσι καταλήξατε σε μία πολύ ωραία συνεργασία εδώ στο μαγαζί? Ένα το team του, γιατί έχει ένα team που εμπιστεύεται, έκανε μία ανίχνευση και εγώ μπήκα σε casting. Και το ήθελα πάρα πολύ να μπω σε casting από την ομάδα αυτή που είναι γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, για να δουν αν είμαι ικανός να αναλάβω ένα art direction σε ένα τέτοιο μαγαζί. Πέτυχε η συνταγή και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφόρησε και μια ευχάριστη ειδιστέλα για τη σχέση του Νίκου Βέρτη με αυτή την πανέμορφη ξανδιά κοπέλα. Εσύ την έχεις γνωρίσει την κοπέλα? Ναι, έχω γνωρίσει, ναι, ναι. Είναι ένα χαριτωμένο χωρισμό, είπα, ναι, αυτή είναι η κοπέλα του Βέρτη. Αλλά δεν, ξέρεις, δεν μιλάμε με τέτοια πράγματα, δεν έχω τέτοια σχέση. Είναι όμως το έτσι, και εγώ. Είναι μεταξύ τους έτσι αγαπημένοι, τρυφεροί. Ναι, ναι, δεν είδα κάτι. Είδα δύο αγαπημένους ανθρώπους. Ξεκινά από το My Style Rocks που ακούστηκε ότι θα αναλάβεις τη θέση του Δημήτρη Σκουλού. Θα γίνουν ανακατατάξεις. Έτσι έχω ακούσει και εγώ, θα γίνουν ανακατατάξεις. Η πρόταση είναι... Έχει γίνει για την Κρητική Επιτροπή. Είναι ανοιχτή ακόμα η απάντηση? Είναι ανοιχτή ακόμα η απάντηση. Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με την τεχνοθεσία. Θέλω να μας πεις την δική σου άποψη γι' αυτό. Η δική μου ερμηνεία, που είναι ενός ανθρώπου no gender πραγματικά εδώ και 30 χρόνια και 40, θέλω να πιστεύω ότι η αρχική προϋπόθεση ενός ζευγαριού gay, ή όπως θέλω να το πούμε no gender, για να μην παρεξηγηθώ, η αρχική ιδέα είναι ότι αγαπούν, για να συνδέσουν τη σχέση τους πρέπει να ολοκληρωθεί με ένα on που λέγεται παιδί. Όταν όμως, για να πάμε στο πρακτικό του θέματος, όταν κάποιος κάνει παρένθετη μητέρα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σίγουρος ότι θα αφοσιωθεί και θα ασχοληθεί με αυτή την ύπαρξη που λέγεται παιδί. Εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ. Αν το παιδί δεν πει μαμά, το παιδί του τραβάει ταυτή η μάνα του και δεν το πονάει. Αν το τραβήξουνε κάποιος άλλος, θα το πονέσει. Ενώ η μαμά μετά το παίρνει στην αγκαλιά. Όμως έχω δει και ομόφυλα ζευγάρια, είτε λέγονται δύο γυναίκες, είτε δύο αγόρια, που το πιάνουν το παιδί με πολύ χαρά. Βέβαια, το ότι τα συνοδεύουν πάντοτε νταντάδες, και εκεί είναι το γυναικείο στοιχείο, που τους το δίνουν με αυτόν τον τρόπο με την νταντά. Αλλά οι νταντάδες, πόσες από τα ζευγάρια που εγώ έχω γνωρίσει, ειδικά οι ξένοι, έχει μείνει ίδια νταντά όλα τα χρόνια?